Πάμε να δούμε και με την ΕΔΕΚ τι προκύπτει. Είχαμε νέα, νέο επεισόδιο στο δικαστήριο. Ναι, σήμερα θα γινόταν ενώπιον του ΕΕΠΑΧΙΑΚΟ Δικαστηρίου Λευκοσία η εξέταση τη προσφυγή την οποία κατέθεσε η ΕΔΕΚ εναντίον τη απόφαση του δικαστηρίου για αναβολή τη ΕΕΠΑΧΙΑΚΗ συνδιάσκεψη τη Λευκοσία η οποία σημειώνουμε εδώ παρεθεντικά πραγματοποιήθηκε κανονικά και. Υπήρξαν και νέες ενστάσεις εναντίον των ατών τα οποία να ενώπιον του δικαστηρίου ζητώντας την αναβολή των εκλογών από τα άτομα τα οποία εκλέχθηκαν, α, εξελέγησαν μέσα από τις ε, διεργασίες και τις αρχιερεσίες της Ευαρχιακής Συνδιάσκεψης. Ως εκ τούτου το δικαστήριο ζήτησε ε, να υπάρξει εξέταση της υπόθεσης την ερχόμενη Δευτέρα. Είναι εξελίξεις που αφορούν άμεσα και την διεξαγωγή του εκλογικού συνεδρίου του κινήματος, το οποίο υπενθυμίζουμε θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτώβρη με την εκλογική εκλογικό μέρο του να είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 30 Οκτωβρίου. Είναι γνωστά, Νικίδα, τα λοιπόν. όσα εκτιλήσονται γύρω από αυτό το συνέδριο και το κλίματο κλίμα το οποίο επικρατεί στην ΕΔΕΚ. Λοιπόν, θα δούμε μέχρι το τέλο του μήνα τι θα γίνει, ποιοι θα επικρατήσουν και ποιοι όχι. Μάρια Δάμου, ευχαριστούμε.